τώρα συνειδητοποιώ και εγώ ότι είναι ένα από του πολλού που έγιναν το κεφάλι στην έξι πρόεδρο. Φρέσκο. Λοιπόν, σαν πρόεδρο λοιπόν του συλλόγου των αγγελών και των δημοσίων και των τελεπά, καθορίζω. Και είναι γεγονό ότι οι μέρε που περνάμε είναι γεμάτε αβεβαιότητα. Έχουμε ένα σύστημα παραδομένο στην ιδιοτέλεια, στην ανικανότητα και στην προσποίηση. Αξίε, ιδέε, θεσμοί, στόχο. Ο κόσμο στενάζει από τα βάσανα τη ανέχεια, η ασφάλεια έχει πάει διακοπέ, οι υποδομέ μαραζόν, το ενδιαφέρον για η κοινωνική ισότητα τη ευρωπαϊκή απεργεί. Υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ προσωπικού και κοινού συμφέροντο. Επίση υπάρχει μια αντικειμενική και υποκειμενική προσέγγιση. Η υποκειμενική μα οδηγεί στην πολιτική αντιπαράθεση, κάτι που καταδικάζει του διαφημένου λόγου. Η αντικειμενική ματιά μας ξεπερνά το πώς φτάσαμε έως εδώ και μας αναγνωρίζει ότι βρισκόμαστε οριακά στη στιγμή να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βρούμε λύσεις για τα κοινώς αποδεκτά κοινά μας προβλήματα. Η συνεχώς αυξανόμενη αδυναμία τόσο του κράτους όσο και των μηχανισμών της αγοράς να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά τα ροέμα και πιο σύνθετα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα κινητοποιεί τον εθελοντισμό. Εκεί που το κράτος αδυνατεί να προσφέρει σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας γιατί να προφέρει επαρκές κέρδος, εκεί δραστηριοποιούνται οι κοινωνικές οργανώσεις σε προνοιακές και κοινωνικές υπηρεσίες στον πολιτισμό και το περιβάλλον. Έτσι δυναμώνει η κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και η συνύπαρξη, προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στη ζωή μας. Σκοπός των συναντήσεών μας και των πρωτοβουλειών μας είναι η γνωριμία μας με τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στον χώρο της κοινωνικής φροντίδας, με τα διλήμματα και τα προβλήματα που προκύπτουν, αλλά και τους νέους προσανατολισμούς και ορίζοντες που διανύονται. Για να γίνει αντιληπτή αυτή η διαδικασία μετεξέλιξης και ασυνδέεται με τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα που διαμορφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο και μεταβάλλουν τόσο το χαρακτήρα του κοινωνικού κράτους, όσο και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη της κοινωνίας απέναντι στους λιγότερο προνομιούχους ανθρώπους. Από πού όμως πρέπει να παρέχει την κοινωνική φροντίδα σε μια κοινωνία? Εύκολα θα δώσει το κράτος. Αυτή είναι μια παγίδα. Με όλα αυτά που βιώνουμε σήμερα, παντελής απουσία του κράτους σε όλα τα επίπεδα, όσο μάλλον σε κοινωνική πρόνοια, μπορεί να είναι νομικά και ηθικά υποχρεωμένο να τις παρέχει, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και το πλέον κατάλληλο. Η όποια φροντίδα προσφέρεται μαζικά χωρίς να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες των αποδεκτών της, ενώ ο στιγματισμός και η περιθωριοποίηση παραμένουν. Η τοπική αυτοδιοίκηση, η κάτωση, της δόθηκαν εξουσίες που η διαχείρισή τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και όχι της ψηφοθυρίας των εμπλεκομένων θα μπορούσε να επιλύσει μια σειρά από προβλήματα και να ικανοποιήσει κοινωνικές ανάγκες. Ο πολίτης, εσείς, εμείς όλοι, δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στην άσκηση πίεσης προς τους υπεύθυνους, αλλά να συμμετέχουμε ήδη ενεργά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας, αλλά και των συνανθρώπων μας. Η έννοια της πολιτικής συμμετοχής μεταβάλλεται και συμπεριλαμβάνει και την κοινωνική συμμετοχή, δηλαδή την ενεργή παρέμβαση για τη διαμόρφωση της καθημερινότητας. Ενεργή συμμετοχή σημαίνει κοινωνία πολιτών μέσα από οργανώσεις και συλλόγους, μέσα από πρωτοβουλίες στα πλαίσια της γειτονιάς και της κοινότητας. Πρέπει να μας απασχολούν και να εμβαθύνουν στις έννοιες κοινωνική δικαιοσύνη, μείωση κοινωνικών ανισοτήτων, απασχόληση, καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού, κοινωνική συνοχή. Μπορούμε να το πάμε και ακόμα πιο πέρα. Παραγωγικότητα, ανάπτυξη, περιορισμός της σπατάλης των πόρων. Σε εμάς έχουν όλα αυτά. Σε μια σειρά εκδηλώσεων λοιπόν και πρωτοβουλειών και με τη συνεργασία των συλλόγων που υπάρχουν στο πλαίσιο μας, αλλά και με τη δυναμική συμπαράσταση και συμμετοχή μας σας, όλων σας, στις δράσεις μας, θα πετύχουμε το στόχο μας που είναι. Δεν συντηρούμε απλά τους αποδέκτες της κοινωνικής φροντίδας, αλλά τους στηρίζουμε ενεργά να ενσωματωθούν στο κοινωνικό σύνολο. Ο ίδιος ο επωφελούμενος να κερδίσει ισότιμα μια θέση στην κοινωνία. Τελειώνοντας, αναρωτηθείτε, είναι ρεαλιστικά όλα αυτά? Τι μπορούμε να πετύχουμε, πώς μπορούμε να το πετύχουμε? Αν είμαστε προσγειωμένοι στην πραγματικότητα, μπορούμε. Και τολμώ να πω ότι η φιλοσοφία αλλάζει. Από το πώς μπορώ να βοηθήσω περισσότερο του παρελθόντος, περνάμε στο να πετύχουμε στόχους να δώσουμε λύσεις που είναι το αίτημα του σήμερα. Δεν μετράει πια η προσπάθεια, αλλά το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, λόγω των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών, με τις νέες μορφές κοινωνικής αποστέγησης,
τη μεταβολή της σύνθεσης των κοινωνικών αναγκών, αλλά και τις σύγχρονες αντιλήψεις περί ανθρωπιστικής αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και την αξιοπρέπεια του πολίτη, σας καλούμε να στηρίξετε τις προσπάθειές μας για καλύτερη ποιότητα κοινωνική προσφορά στους συνανθρώπους μας. Καιρός να δείξουμε σε όλους τι μπορούμε να κάνουμε ενωμένοι. Χωρίς κομματικές ταυτότητες, χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις, χωρίς οξυδερφισμό και αδιαφορία που τόσο μας καταμαρτυρούν. Γιατί όπως έλεγε και ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, όλοι ήρθαμε εδώ με διαφορετικά καράβια, αλλά όλοι είμαστε τώρα στην ίδια βάρκα. Κάτι ακόμα, ο Σύλλογος Σχολαριωτών για τον Πολιτισμό και τον Περιβάλλον θα προσπαθεί να πραγματοποιεί εκδηλώσεις σε συνεργασία πάντα με κάποιον ή κάποιους ανάλογα με το αντικείμενο από τους πολλούς συλλόγους της περιοχής μας. Αυτό γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι προς την κατεύθυνση της κοινωνικής προσφοράς και γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία να παραμεριστούν προσωπικές τυχόν λήξεις ή αντιπαραθέσεις στον χώρο που δεν έχουν θέση όταν μιλάμε για κοινωνικό έργο, κοινωνική ισότητα και αλληλεγγύη. Στα προάστια μας είμαστε όλοι φίλοι και αν δεν είμαστε, μπορούμε να γίνουμε. Γιατί οι γυναίκες λέγανε, μη διώχνεις